Εκεί γύρω στις 12 Μαρτίου κατεβάζουμε ρολά ως χώρα για πρώτη φορά. Στην Ελλάδα ζούμε ένα lockdown που γράφτηκε στην ιστορία με την ευχή να μην το ξαναζήσουμε. Και τι σημαίνει αυτό? Μπαίνουμε στα σπίτια μας και την ίδια ώρα μηδενική η βάση στην τοπική οικονομία, μηδενική η βάση στην ελληνική οικονομία. Από 1η Μαρτίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου έχουμε την καραντίνα και την περίοδο της πανδημίας μέσα στην τουριστική περίοδο. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται τα στοιχεία με βάση το επιμελητήριο Ηρακλείου. Να επαναλάβω, είναι από 1η Μαρτίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, άρα μέσα είναι και η καραντίνα, είναι και η εξέλιξη της πανδημίας μέσα στην τουριστική περίοδο. Το 2020 έχουμε 569 εγγραφές και 282 διαγραφές. Οι διαγραφές είναι τα λεγόμενα λουκέτα. Οι εγγραφές είναι το άνοιγμα των επιχειρήσεων. Ο αντίστοιχος αριθμός στην αντίστοιχη περίοδο του 2019 είναι εγγραφές 713, διαγραφές 556. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εικόνα διαφοροποιείται από το 20 στο 19 όσον αφορά τις διαγραφές, διαφοροποιείται όμως και όσον αφορά τις εγγραφές. Πάμε να δούμε τώρα ανακατηγορία. Και εδώ, κύριε Αλιφιεράκη, βλέπουμε το εμπορικό τμήμα. Το 2020, τη συγκεκριμένη περίοδο, έχουμε 176 εγγραφές, 114 διαγραφές. Εδώ βλέπουμε τους αριθμούς στην αντίστοιχη περίοδο του 2019. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Θα τα δούμε πολύ γρήγορα για να τα σχολιάσουμε. Μεταποίηση. 140 εγγραφές, 72 διαγραφές. Την αντίστοιχη περίοδο του 2019, 137 εγγραφές, 118 διαγραφές. Τουριστικό. Το 2020 και από Μάρτιο μέχρι Σεπτέμβριο του 2020 έχουμε 52 εγγραφές, 13 διαγραφές, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 έχουμε 92 εγγραφές, 23 διαγραφές. Και υπηρεσίες, βλέπουμε 201 εγγραφές το Μάρτιο-Σεπτέμβριο του 2020, 83 διαγραφές, την αντίστοιχη περίοδο του 2019, 265 εγγραφές, 556 διαγραφές. Και αυτοί είναι οι αριθμοί όσον αφορά την ακτινογραφία της αγοράς με βάση τα στοιχεία που μας παραχώρησε το επιμελητήριο του Ηρακλείου. Εδώ διαπιστώνουμε ότι υπό νορμάλ συνθήκες, αν δεν είχαμε την πανδημία, θα μιλούσαμε για μια ουσιαστική ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας. Αυτό όμως υφίσταται, κύριε Αλιφιεράκη, ή υπάρχουν άλλοι λόγοι που είδαμε μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών από τη διαγραφών την περίοδο Μάρτιο-Σεπτέμβριο του 2020. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τα λουκέτα καταρχάς. Την περίοδο του lockdown ήταν όλα κλειστά. Επομένως, είχαμε γενικό λουκέτο. Αυτό λοιπόν δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας, αυτή την πραγματικότητα. Πάμε όμως, γιατί να κλείσει μια επιχείρηση, δηλαδή γιατί δεν έκλεισε τον καιρό της πανδημίας, γιατί δεν κλείσανε οι επιχειρήσεις. Γιατί καταρχάς οι περισσότερες δεν δουλεύανε. Έτσι. Δεν δουλεύανε ενώ και σε ποσοστό, αλλά και καθόλου. Και λόγω νόμου, τον καιρό του lockdown και το αυτό. Εν τω μεταξύ, οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι για να κλείσουν, δηλαδή είχαν μάλλον μια, αν θέλετε, κάποια ωφέλη από μέτρα τα οποία, ας πούμε, ανακοινώνονταν. Από την επιδοματική πολιτική το οποίο ήταν σε ένα ειδικό καθεστώς, έτσι, οι εργαζόμενοι είχαν μια κάποια επιδότηση, το ίδιο και οι αυτοαπασχολούμενοι, όλα αυτά λοιπόν. Κρατήσανε τις επιχειρήσεις ανοιχτές. Είτε αν θέλετε ψευδός, είτε αληθώς, να το πούμε. Δηλαδή ψευδός, δηλαδή κρατήθηκαν για να πάρουμε αυτά τα επιδόματα. Από την άλλη όμως κρατηθήκαμε για να δούμε μια καλύτερη μέρα. Δηλαδή δώσαμε μια παράταση. Αυτό είναι θετικό. Το θέμα είναι πόσο αυτό μπορεί να κρατήσει και πόσο πραγματικό μπορεί να είναι. Άρα με απλά λόγια, η επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης κράτησε κάποιες επιχειρήσεις ανοιχτές με νύχια και με δόντια για να πάρουν αυτά τα χρήματα. Αυτό που κάνουμε τη σύγκριση. Υπήρξαν και επιχειρηματίες που, ας πούμε, άνοιξαν μία επιχείρηση για να πάρουν το επίδομα και μετά να κλείσουν. Όχι, δεν παίρνουν επίδομα αυτοί που ανοίγουν τώρα. Αυτό για να ποιο το λόγο άνοιξαν λοιπόν αυτοί? Δηλαδή και το πρόγραμμα της περιφέρειας, αυτές οι επιχείρησεις που ιδρύθηκαν από την 1η-1η του 20 δεν έχουν καμία τύχη. Άνοιξαν, άλλαξαν αντικείμενο. Μάλλον κράτησαν και την παλιά επιχείρηση, εγώ θα σας έλεγα, και άνοιξαν μια νέα δραστηριότητα. Η οποία αυτή η δραστηριότητα είναι προσαρμοσμένη, ας πούμε, στην εποχή του COVID. Θέλετε να μας πείτε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν και τηλεθεατές. Δηλαδή, τι χρησιμοποιήσαμε περισσότερο, ας πούμε, τον καιρό της πανδημίας. Τα αντισηπτικά. Αντισηπτικά, παράδειγμα. Ναι, φτιαχτήκαν επιχειρήσεις που κάνουν αυτό το πράγμα. Ή επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν ένα άλλο αντικείμενο, μεταφερθήκαν σε αυτό. Μάσκες. Αυτές τις υφασμάτινες, οτιδήποτε, ας πούμε, έτσι.
Υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσίες απολύμανσης. Ναι, υπήρξαν. Δηλαδή, έχουμε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες ανέβασαν, ας πούμε, αν θέλετε. Άρα εδώ περιγράφουμε μια εικονική πραγματικότητα. Ναι, γιατί? Γιατί όταν τελειώσει η πανδημία, ένας τέτοιος μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων δεν θα έχει και λόγο ύπαρξης. Και αυτό, αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε ως θετικό στοιχείο, είναι ότι τα μέτρα κρατάνε ακόμα ζωντανές κάποιες επιχειρήσεις, τα οποία όσο και πιο γενναία είναι, τόσο περισσότερο, και μιλάω επί της ουσίας, δεν μιλάω για να πάρουμε το επίδομα και μόνο, αλλά να μπορέσουν έτσι να διατηρηθούν στο καιρό της πανδημίας, όσο κρατήσει ακόμα αυτή, και την επόμενη μέρα που ξέρουμε ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, γιατί μια συμπιεσμένη οικονομία θα εκτονωθεί μετά, ας πούμε, να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν. Στο τουριστικό βλέπουμε ότι δεν διαφοροποιείται η εικόνα σε σχέση με το 19. Στο τουριστικό δεν έχουμε ανοίγματα. Εξακολουθεί ο τουρισμός ακόμα και στην εποχή της πανδημίας να είναι το δυνατό χαρτί της τοπικής μας οικονομίας? Δεν το συζητάμε. Βεβαίως. Βεβαίως είναι άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν στον τουρισμό, οι οποίοι προσπάθησαν και με όλες τις δυσκολίες και έκαναν μια προσπάθεια η οποία θέλω να πιστεύω ότι δεν θα πάει χαμένη τουλάχιστον από πλευρά εμπειρίας για την επόμενη τουριστική σεζόν. Βάλτε μια νοτελεία. Κύριε Τρευλάκη, υφίσταται αυτό στη Χερσόνησο, δηλαδή επιχειρήσεις να προσαρμόζονται στα δεδομένα της πανδημίας, δηλαδή να πουλούν και προϊόντα που έχουν να κάνουν με τη νέα μας καθημερινότητα, με τη νέα μας πραγματικότητα? Βεβαίως. Η Χερσόνησος κάθε χρόνο παρουσιάζει και αλλαγές και σε αρκετά καταστήματα, ανάλογα με το ποιο είναι το ρεύμα της εποχής, τι είναι αυτό που κινείται, τι είναι αυτό που ενδιαφέρει τον καταναλωτή. Και η αγορά προσαρμόζεται. Έχουμε δει και τέτοια φαινόμενα, έχουν παρατηρηθεί στη Χερσόνησο και νομίζω ότι θα όντως έχουν επηρεαστεί και θα μείνουν. Κάποια όμως όντως και θα σβήσουν, γιατί με την αλλαγή της εποχής τότε θα αλλάξει και το καθεστώς. Θεωρώ όμως ότι έχει τα όπλα και θεωρώ ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν στραφεί και σε άλλες αγορές, αλλά και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν αυτό απαιτεί και ένα άλλο άνοιγμα CAD ή μια επιχείρηση λόγω μόνο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το να αλλάξει CAD, μόνο να προσθέσει ή να αφαιρέσει CAD, δεν είναι θέμα σου, άλλαξε επιχείρηση. Όχι, είναι το να κάνει άλλη νομική μορφή επιχείρηση. Αυτό μιλάμε ανοίγματα και σήματα, έτσι. Ναι. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Αυτή η διαδικασία της αλλαγής από τη μια επιχείρηση στην άλλη, κρατώντας όμως ουσιαστικά τα ίδια παραστατικά, τους ίδιους αριθμούς, τα ίδια αφημί. Είναι εύκολο να γίνει ή πρέπει να αλλάξει τελείως ριζικά η επιχείρηση? Άρα εδώ βλέπουμε και τον αριθμό των εγγραφών να εκτοξεύεται. Από τη στιγμή που κλείσει μια επιχείρηση, σταματάει το αφημί της. Δηλαδή, κάνει κλείσιμο και έναρξη. Ναι, κάνει έναρξη, κάνει σε άλλη μορφή. Τέλειωσε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι άλλα αφημί που λέμε και είναι αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο τα καθορίζει όλα.